Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Τρίτη, 5 Ιουλίου και εμείς παραμένουμε στις τηλεοπτικές επάλξεις. Είμαστε on time και θα είμαστε όλο τον Ιούλιο μέχρι και τις 28, ώστε να παρουσιάσουμε το δημοσιογραφικό αποτύπωμα κάθε μέρα και να σχολιάζουμε την επικαιρότητα με τους πάντοτε εκλεκτούς μας προσκεκλημένους. Στο επίκεντρο σήμερα, η ομιλία νωρίτερα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 7 χρόνια μετά το δημοψήφισμα του 2015, ο Πρωθυπουργός τόνισε πως η Ελλάδα του σήμερα, η Ελλάδα του 2022, δεν έχει καμία σχέση με το 2015. Η τότε κυβέρνηση, επισήμανε ο Πρωθυπουργός, λίγο έλειψε να δώσει τη χαριστική βολή και μόνο μπροστά στο φάσμα της άτακτης χρεοκοπίας έκανε πίσω. Αλλά το τίμημα ήταν βαρύ. Κλειστές τράπεζες, capital controls και ένα τρίτο αχρίαστο μνημόνιο που μας οδήγησε σε ένα νέο κύκλο λιτότητας. Ο κύριος Μητσοτάκης υπογράμμισε ακόμη ότι εδώ και 3 χρόνια η Ελλάδα έχει μια κυβέρνηση που την οδηγεί στη νέα εποχή. Όσον αφορά τώρα στην κλιμάκωση της τουρκικής επιθετικότητας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχολίασε πως στους έολους ισχυρισμούς της Τουρκίας απαντάει πραγματικότητα και το διεθνές δίκαιο. Στη δική της επιθετικότητα αντιτάσσουμε τη δική μας ετοιμότητα, δεν χρειαζόμαστε νέους αναθεωρητισμούς και αναβιώσεις αυτοκρατορικών φαντασιώσεων, σημείωσε με νόημα και κατέληξε, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα προς την απέναντι πλευρά του Αιγαίου, ένα είναι βέβαιο, η Ελλάδα δεν πρόκειται να ανεχθεί καμία αμφισβήτηση της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας. Οι διαφορές μεταξύ των κρατών λύνονται με γνώμονα το διεθνές δίκαιο και όχι με νταϊλίκια. Αλλάζουμε θέμα, φίλες και φίλοι. Νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη νοικοκυριών από το συνεχώς αυξανόμενο κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού αερίου τον Ιούλιο, ανακοίνωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος, ο κύριος Κώστας Κρέκας. Κύριος Κρέκας έκανε λόγο για μια πρωτοφανή ενεργειακή κρίση που σαρώνει τα νοικοκυριά σε όλη την Ευρώπη, καθώς παρατηρούνται αλματώδεις αυξήσεις στην ενέργεια. Ο Υπουργός ανακοίνωσε πως η κυβέρνηση από τον Ιούλιο προχωρά σε οριζόντια κάλυψη όλων, χωρίς εξαιρέσεις, για τις κατοικίες χωρίς εισοδηματικά κριτήρια και χωρίς όριο κατανάλωσης, απορροφώντας το 84% της κατανάλωσης ρεύματος. Αν όμως, φίλες και φίλοι, για τις κατοικίες καταβάλλεται και πράγματι καταβάλλεται μία προσπάθεια ώστε να αμβλυνθούν οι πιέσεις που ασκούνται στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, το μέγα ερώτημα είναι τι γίνεται με τις επιχειρήσεις που υποφέρουν, που έχουν γονατίσει από τις εξοντοτικές αυξήσεις. Να μην ξεχνούμε ότι οι αυξήσεις στο ρεύμα, στην ενέργεια, έχουν ως επακόλουθο τις αυξήσεις παντού. Συζητάμε λοιπόν για αυτό το θέμα, και όχι μόνο, με έναν άνθρωπο της αγοράς, τον κύριο Λευτέρη Γεωργιάδη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και πρόεδρο, μάλιστα, της Αρμόδιας Επιτροπής Αγοράς. Κύριε Πρόεδρε, καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Δική μας η χαρά, κύριε Πρόεδρε. Έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Ένα νέο πακέτο, λοιπόν, πράγματι, στήριξης, ανακούφισης, άμβλυνσης των συνεπειών της ενεργειακής κρίσης για τις κατοικίες, για τις οικογένειες. Ωραία. Οι επιχειρήσεις. Δεν έχουμε ακούσει ακόμα τίποτε. Η αύξηση στις επιχειρήσεις ήταν δραματική. Έχετε παρακολουθήσει και εσείς το θέμα. Άνθρωποι που πληρώνανε με μικρά μαγαζιά 1.000 ευρώ ρεύμα, φτάσανε να πληρώνουν 3.000 και 4.000. Δυστυχώς μέχρι τώρα δεν έχουμε ακούσει ακριβώς τι θα γίνει. Ενώ στην αρχή είχαν ανακοινώσει ότι θα συμπεριληφθούν και τα επαγγελματικά τιμολόγια στις πρώτες ανακοινώσεις της κυβέρνησης, ακόμα δεν. Τώρα, όπως είδατε και τώρα, μιλάνε για τα νοικοκυριά. Νοικοκυριό θα υπάρξει όταν ο επαγγελματίας θα κλείσει το μαγαζί του. Ούτε το μαγαζί του θα έχει και το σπίτι του δεν θα μπορεί να πληρώσει το ρεύμα. Δηλαδή, εμείς περιμένουμε οπωσδήποτε παρέμβαση και επιστροφή χρημάτων από την υπέρογγη αύξηση της ενέργειας στα καταστήματά μας. Συζητούσα και με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Φιλιππίδη, ο οποίος έχει μεταφέρει μια πάρα πολύ, θα μου επιτρέψετε, μαύρη εικόνα της αγοράς. Εσείς που δραστηριοποιείστε και στον χώρο της εστίασης και όχι μόνο. Ποιες βλέπετε υπάρχουν, μάλλον να το θέσω καλύτερα, πλέον αντοχές, διότι η κρίση δεν μας προσγειώθηκε τώρα. Εμείς έχουμε 10 χρόνια μνημονίων, την πανδημική κρίση και τώρα, κερασάκι στην τούρτα,
η ενεργειακή. Η αγορά της Θεσσαλονίκης μπορεί να αντέξει νέα επιβάρυνση? Εμείς πιστεύουμε και εμείς ότι δεν μπορεί να αντέξει. Οι αντοχές έχουν τελειώσει. Αν δεν γίνει δραστική παρέμβαση της κυβέρνησης για να βοηθήσει τους μεσαίους επαγγελματίες, δυστυχώς θα έχουμε πολλά λουκέτα όπως και έχουμε. Μόνο το πρώτο κύμα ενεργειακής αύξησης, μπορώ να σας πω ότι υπάρχει καθημερινό κλείσιμο επιχειρήσεων που το παρακολουθούμε από το επιμελητήριό μας. Δυστυχώς πρέπει να γίνει δραστική παρέμβαση της κυβέρνησης. Αν θέλετε, μπορώ να σας επισημάνω δύο-τρία σημεία. Θα ήθελα, ποιες είναι οι δικές σας προτάσεις? Δηλαδή, λέμε να παρέμβει η κυβέρνηση. Τι να κάνει? Ένα. Επιστρεπτές προκαταβολές. Ναι. Οπωσδήποτε τακτοποίηση, αναβολή της επιστροφής και γενναία έκπτωση. Δεύτερον, προστασία της επαγγελματικής στέγης. Διότι σήμερα, φανταστείτε ένας άνθρωπος να λύγει το συμβόλαιό του, να έχει περάσει την πανδημία και όλα τα σχετικά και να τον διώχνουν και από το κατάστημά του. Εμείς έχουμε ζητήσει σαν επιμελητήριο, έγινε μια παρέμβαση βέβαια από το Υπουργείο Ανάπτυξης, ότι απαγορεύεται άνω του 3% αύξηση για μέσα στο 2022 στις επαγγελματικές μισθώσεις. Εμείς έχουμε ζητήσει να γίνει παράταση αυτοδίκαιη όλων των επαγγελματικών μισθώσεων που λήγουν το 2022, άλλα 2 χρόνια. Και τρίτο, φυσικά μείωση των εργατικών εισφορών. Φανταστείτε ότι στο δικό μας κλάδο, ακόμα οι σερβιτόροι, και το έχει παραδεχθεί το Υπουργείο, πληρώνονται, ενώ ας πούμε αν το μεροκάματό τους είναι 27 ευρώ, το ένσημό τους πληρώνεται επί του τεκμαρτού που είναι 40. Δηλαδή είναι μια αριθμία που την έχει παραδεχτεί το Υπουργείο Εργασίας και ελπίζουμε να το διορθώσουμε. Εσείς ως επιχειρηματίας, πώς είδατε το μέτρο της αύξησης του κατώτατου μισθού? Γιατί εντάξει, για τους εργαζόμενους λέμε ότι ήταν μια ανακούφιση, μια συνολική αύξηση από τον Ιανουάριο 9,7% αν δεν κάνω λάθος, 100%. Ωραία. Αλλά για αυτόν που πληρώνει τώρα τι γίνεται? Με ξένο πορτοφόλι έγινε η αύξηση. Προφανώς. Δηλαδή, ναι. Ας πούμε, δεν έγινε η αύξηση στους δημοσίους υπαλλήλους που είναι πορτοφόλι κρατικό. Έγινε με το ξένο πορτοφόλι το δικό μας. Βεβαίως, εμείς θέλουμε οι εργαζόμενοι μας να παίρνουν καλούς μισθούς, εφόσον όμως η επιχείρηση μπορεί να τους πληρώσει. Άρα πρέπει αυτό είναι, παράλληλα πρέπει να ενισχυθεί η επιχείρηση και να αυξηθούν και όχι μόνο τόσο και περισσότερο οι μισθοί. Αλλά όχι μονομερώς με το ξένο πορτοφόλι αυξάνω τις κατώτερους μισθούς. Άρα και εμείς πρέπει να αυξήσουμε τις τιμές των προϊόντων εκ νέου. Γιατί ξέρετε και οι πρώτες ύλες δικές μας στο δικό μας χώρο αλλά και σε όλη την αγορά έχουν αυξηθεί υπέρογκα. Εσείς πόσο μπορέσατε, κύριε Γεωργιάδη, να κρατήσετε, να παίξετε άμυνα? Δεν μπορέσαμε. Όλοι οι επαγγελματίες στον χώρο μου δεν μπορέσαν οι άνθρωποι. Αναγκαστήκαμε να σηκώσουμε από 15 έως 30% σε πολλές περιπτώσεις, γιατί εμείς θα γίνουμε και εμείς τελικά σαν τα βενζινάδικα. Θα βγάζουμε μια ταμπέλα έξω από τα μαγαζιά μας και θα λέμε σήμερα το σάντουιτς 3 ευρώ, αύριο 3,40, αύριο 3,20. Γιατί κάθε μέρα, καταρχήν δεν υπάρχει και επάρκεια, να σας πω. Πολλές φορές ζητάμε έναν τόνο λάδι και μας στέλνουν 500 κιλά οι προμηθευτές, οι χονδρέμποροι. Είναι δηλαδή πολλά προβλήματα που υπάρχουν. Άμα δείτε σε μεγάλες αποθήκες χονδρεμπόρων, τα ράφια τους δεν είναι πια γεμάτα όπως ήταν κάποτε. Υπάρχει και αυτό το πρόβλημα. Οπότε αναβαίνουν οι τιμές συνεχώς. Εμείς δεν έχουμε βρει την ισορροπία τι πρέπει να δώσουμε στον καταναλωτή τιμή και τι πρέπει να δώσουμε και στους υπαλλήλους μας και στους προμηθευτές μας. Τον τελευταίο καιρό, πόσο έχει μειωθεί ποσοστιαία η προσέλευση του κόσμου? Η προσέλευση του κόσμου, να φανταστείτε ότι παραμένει ίδιος ο τζίρος μας, ενώ έχουμε αυξήσει 20-25% τις τιμές. Άρα η κατανάλωση έχει πέσει τουλάχιστον 20-25%, γιατί ο κόσμος, ειδικά στα δικά μας καταστήματα, είναι το πρώτο που κόβει. Αγορές λιανικής, ενδύματα, υποδήματα κλπ. Και μετά εστίαση. Υπήρξαν επιχειρήσεις οι οποίες μόλις είδαν τους λογαριασμούς του ρεύματος αδυνατούσαν να πληρώσουν και απλά κατέβασαν τα κεπένια? Επιχειρήσεις πολλές στο κέντρο, εγώ τουλάχιστον ξέρω 2-3 που είναι και γνωστοί μου, έκλεισαν, κατεβάσανε κεπένια. Δηλαδή, ο ένας πουλούσε μπουγάτσες ο άνθρωπος, όταν είδε το λογαριασμό του από 8-3,5 χιλιάρικα, είπε ότι εγώ για να πληρώσω αυτόν τον λογαριασμό πρέπει με μπουγάτσες και τυρόπιτες. Πολλά τέτοια μαγαζιά δυστυχώς έχουν κλείσει που ήταν και 15ετίας, 20ετίας. Έρχεται τώρα η κυβέρνηση και λέει, εγώ προσφέρω 2 νέα χρηματοδοτικά εργαλεία. Μάλιστα. Το ΕΣΠΑ 21-27 και τους πόρους στα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης. Ωραία ακούγονται αυτά. Μιλούμε για μόχλευση πόρων, λένε, κοντά στα 70 δις. Μάλιστα. Ωραία. Στην πραγματική οικονομία τι γίνεται? Πώς θα φτάσουν τα χρήματα αυτά, αν θα φτάσουν, κύριε Γεωργιάδη, σε μια επιχείρηση εστίασης όπως η δική σας? Κοιτάξτε, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δύσκολα θα ασχοληθούν με αυτά τα ευρωπαϊκά προγράμματα, γιατί υπάρχει και μεγάλη γραφειοκρατία, αλλά και υπάρχει και πρέπει να υπάρχει το κεφάλαιο της συμμετοχής.
Βέβαια, υποσχεθήκαν ότι τώρα θα γίνεται εκταμείευση πιο γρήγορα κλπ. Στις 80 μέρες, νομίζω. Ναι. Το έχουμε ακούσει εγώ που είμαι στην αγορά περίπου 40 χρόνια. Το έχω ακούσει άλλες 5 φορές. Ποτέ δεν κατορθώθηκε. Βέβαια, έχουμε μία βελτίωση εδώ, να το πούμε αυτό, στο καινούργιο πλαίσιο. Παλιά και στις τελευταίες επιδοτήσεις από την περιφέρεια κλπ. Υπήρχαν λιγότερες παρακρατήσεις. 30% αν χρωστάς το ΙΚΑ και στην εφορία, ακόμα και αν είσαι ρυθμισμένος. Αυτό ήταν το τρελό. Δηλαδή, ένας έπαιρνε 50.000 και του κρατούσαν 15.000 υπέρ των ρυθμισμένων οφειλών του. Στο καινούργιο πλαίσιο, λοιπόν, αυτό έγινε μια βελτίωση και εφόσον έχεις ρυθμισμένες τις οφειλές σου στο ΙΚΑ και στην εφορία, δεν γίνεται καμία παρακράτηση. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί θέλω να σου πω ότι τα 50 χιλιάρικα που πήραν πολλοί από την περιφέρεια μπορεί να φτάσουν στο κατάστημά του 20.000 στο τέλος. Γιατί οι άνθρωποι χρωστούσαν στο ΙΚΑ, χρωστούσαν στην εφορία και τους τα κρατήσανε. Τώρα, το ερώτημα είναι αυτό. Τα κονδύλια δεν φτάνουν. Στις πολύ μικρομεσαίες δεν θα φτάσουν. Θα φτάσουν τα μεγάλες αλυσίδες και. Όταν λοιπόν εσείς, ο κύριος Γεωργιάδης, που είστε από τους πλέον επιτυχημένους επιχειρηματίες, το λέω εγώ, είναι δική μου γνώμη και πολλών άλλων, στον χώρο της εστίασης. Πάτε στην τράπεζα και χτυπάτε την πόρτα. Και λέτε, κύριοι, εγώ για να επιβιώσω, ορίστε, έχω ένα πλάνο. Αλλά χρειάζομαι 5, 10, 20, 50, 100 χιλιάδες ευρώ για να κάνω μία ανακαίνιση, για να πάρω μία νέα κουζίνα, οτιδήποτε. Δανεισμό εννοείται. Για δανεισμό. Μιλάω για τραπεζικό δανεισμό. Τι γίνεται εκεί? Κοιτάξτε, και το δικό μας επάγγελμα δυστυχώς, πιστεύω το 50-60% των επιχειρηματιών έχουν δυσμενή στοιχεία. Είτε αυτό προέρχεται από κάποιο στεγαστικό τους δάνειο, είτε προέρχεται από κάποιο καταναλωτικό τους δάνειο. Όλα αυτά, όπως ξέρετε, η τράπεζα τα χτυπάει σε ένα κουμπί και βλέπει. Άρα δεν έχουμε πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό και να ξέρετε και πολλοί επιχειρηματίες πια δεν θέλουν να δανειστούν. Δεν θέλουν από την τράπεζα. Αυτοί είναι τώρα επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν μεγάλη κίνηση, μεγάλους τζίρους κλπ. Όπου μπορούν να εγγυηθούν και την επιστροφή. Σήμερα είναι δύσκολο για έναν μικρομεσαίο επαγγελματία να βάλει ξανά το κεφάλι του στον τουρβά να πάει να δανειστεί. Και δεν θα το δώσουν. Με συγχωρείτε, αλλά και αυτοί που το τόλμησαν με το προηγούμενο ΕΣΠΑ, ακόμα περιμένουν τα κονδύλια να από το 14-20. Ακριβώς. Υπάρχουν και ορισμένοι οι οποίοι. Και μπορώ να σας πω παραδείγματα που καταστράφηκαν άνθρωποι, διότι είχαν το κεφάλαιο, κάναν την επένδυση και ακόμα την περιμένουν. Και καταλαβαίνετε, πήγαν να δανειστούν την τράπεζα, υποθηκευμένα είναι όλα. Για να αλλάξουμε λίγο κουβέντα. Να αλλάξουμε. Είστε από τα πλέον γνωστά και δραστήρια στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη. Μιλούμε για μία δράση για τους φίλους, φίλες που δεν γνωρίζουν, από τον Απρίλιο του 1981. Ενηλικιωθήκατε, μεγαλώσατε, κάνατε και παιδιά με τη Νέα Δημοκρατία. Εκεί γνώρισα και τη σύζυγο και λοιπά, όλα μέσα στην παράταξη. Νέα Δημοκρατία και Θεσσαλονίκη. Ποια είναι η σχέση τους τον τελευταίο καιρό? Είναι αλήθεια, να το πούμε αυτό δημοσιογραφικά, πυκνές οι επισκέψεις του Κυριάκου Μητσοτάκη και υπουργών στην πόλη μας και ευρύτερα στην Κεντρική Μακεδονία. Το εισπράττουμε αυτό σε επίπεδο έργων? Είστε ικανοποιημένος από το κυβερνητικό ενδιαφέρον για αυτή την πόλη? Θα σας πάω, επειδή ακριβώς της πολύχρονης ενασχόλησής μου με την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, είμαι πολύ στεναχωρεμένος όταν έχει υπάρξει πρωθυπουργός από εδώ, υπουργοί από όλα τα κόμματα, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, πρωτοκλασάτη κλπ. Να έχει φτάσει η Θεσσαλονίκη σε αυτή την κατάσταση που είναι. Η οποία μπορώ να σας πω ότι πια η απόστασή της από την Αθήνα είναι όχι 500 χιλιόμετρα, μπορεί και 3.000. Μια επαρχιακή πόλη έχει γίνει πολύ πιο όμορφη, πολύ πιο καλή από ό,τι είναι σήμερα η δικιά μας η πόλη. Τώρα, επί Μητσοτάκη, υπάρχει μεγαλύτερη ενασχόληση, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ μικρή η μερίδα. Θα μπορούσαν να γίνουν κάποια έργα ακόμα περισσότερα. Τώρα συνετέλεσε στο ότι δεν υπήρξαν μελέτες από κάποιους φορείς, στο ότι δεν συνεννοήθηκαν οι φορείς μεταξύ τους για να έχουν μεγαλύτερη απορρόφηση. Δεν το ξέρω αυτό. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι έχει αδικηθεί. Θα μπορούσε να πάρει περισσότερα έργα ώστε να αναβαθμίσουν την πόλη. Κοιτάξτε τώρα, θα γίνει το μετρό. Λέμε για το μετρό αυτό το ανέκδοτο. Είναι μια σημαντική το ότι επιτυχία η κυβέρνηση μπόρεσε. Θα γίνει το flyover κλπ. Παρ' όλα αυτά όμως είχε και άλλα έργα να γίνουν, τα οποία δεν βλέπω να γίνονται. Γίνεται διαχρονικά μια κουβέντα στην πόλη μας για το τι φταίει για το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε αυτήν την κατάσταση, η οποία είναι καλό να γίνεται. Λένε κάποιοι, κατηγορούμε μονίμως το αθηνοκεντρικό κράτος, ενώ δεν κοιτούμε τον εαυτό μας τον καθρέφτη. Ότι δηλαδή ενδεχομένως να υπάρχει μια ένδυα τοπικών στελεχών ή, εν πάση περιπτώσει, μια υποεκπροσώπηση της πόλης στην Αθήνα. Εσείς πού το εντοπίζετε? Εγώ το εντοπίζω όλα αυτά τα χρόνια στην κακή συνεννόηση των φορέων μεταξύ τους. Κακή συνεννόηση. Βεβαίως. Πολύ κακή συνεννόηση. Εγώ έχω ζήσει καταστάσεις, ας πούμε, να σας πω ένα παράδειγμα, σε τουριστική έκθεση πριν πολλά χρόνια, δεκαετίες, να είναι άλλο περίπτερο της νομαρχίας, άλλο περίπτερο
των ενοικιαζόμενων δωματίων, ξέρω εγώ, μιας περιοχής. Άλλοι, δηλαδή, ενώ η Τουρκία, να σας πω, έπαιρνε ένα περίπτερο 1500 μέτρα και έβαζε μέσα όλους τους φορείς. Τα τελευταία χρόνια, για να το πούμε και αυτό, υπάρχει μια προσπάθεια συνεννόησης, αλλά δυστυχώς πολλοί φορείς μεταξύ τους, μπορώ να σας πω ότι οι επικεφαλείς δεν μιλούνται κιόλας. Δηλαδή, ο ένας, αν πει κάτι σωστό, δεν λέει ο άλλος, μπράβο, είπε σωστό πράγμα. Αυτή όμως η εσωστρέφεια σκοτώνει την πόλη. Μα αυτό σκότωσε την πόλη. Αυτό σκότωσε την πόλη. Η εσωστρέφεια και η συνεχής ανταγωνισμός ποιος πρότεινε και ποιανού πρόταση. Δηλαδή, εγώ θα μαλώσω με το άλλο επιμελητήριο π.χ. γιατί ενώ είπα μια καλή πρόταση, δεν μου την υποστήριξε. Ή ο οργανισμός που λένε τουριστικής προβολής, που τα τελευταία καιρό, να πούμε, προσπαθεί να συνοήσει. Να συνοηθούν. Η Πατουλίδου, η κυρία Πατουλίδου. Ναι. Προσπαθεί να. Έχει κάνει κάποιες ενέργειες, αλλά ξέρετε, είναι σαν να είναι σε μεταξύ, ας πούμε, ανθρώπων μαλωμένων. Ο πρόεδρος των ξενοδόχων που επανεκλέγει τώρα. Έχω διαβάσει τις απόψεις του ότι διαφωνεί ο άνθρωπος. Έχει μια άλλη άποψη περί της τουριστικής προβολής. Πρέπει να τον ακούσουν. Μάλλον κάτι ξέρει. Κάτι θα ξέρει κι αυτός. Για να, και να επανεκλέγεται στο θεσμό του. Δεν πρέπει να τον καλέσουν. Όχι να συζητάμε επί ώρες και επί ώρες. Έχω βρεθεί σε συμβούλια ωρών κλπ. Που δεν βγάζουν αποτέλεσμα. Συνεννόηση θέλουμε. Από το έργο του Κωνσταντίνου Ζέρβα. Μάλιστα. Ενός ανθρώπου τεχνοκράτη, ενός ανθρώπου ο οποίος γνωρίζει άριστα το κέντρο της πόλης, είναι παιδί του κέντρου της πόλης. Είστε ικανοποιημένος. Ακούστε να δείτε. Εγώ θα σας μιλήσω αντικειμενικά. Εγώ ήμουνα ένθερμος υποστηρικτής και λόγω παραταξιακής μου ιδιότητας του κυρίου Ταχιάου. Ναι. Και ένθερμος υποστηρικτής υποψηφιότητάς του, πιστός και άσχετα διαφωνιών ή οτιδήποτε, πειθάρχησα στην απόφαση του κόμματος. Και με την κυρία Μπακογιάννη, φαντάζομαι, και οι δύο είχατε κοινές αναφορές από το παρελθόν. Ναι, βέβαια. Εγώ ήμουν συνεργάτης, διετέλεσα της κυρίας Μπακογιάννη, αλλά δεν έφυγα στο κόμμα της. Από αυτούς που δεν φεύγω από το κόμμα, παραμένω. Έχω, ας πούμε, την τακτική Κυριάκου Μητσοτάκη, μέσα στην παράταξη να δίνουμε τους αγώνες. Με τον Κωνσταντίνο Ζέρβα, να σας πω, εγώ έχω εκπλαγεί θετικά όσον αφορά τη συνεννόηση με το επιμελητήριό μας. Το επιμελητήριό μας έχει ζήσει και έχω ζήσει πολλούς δημάρχους κλπ. Με τον συγκεκριμένο δήμαρχο και τους ορισμένους συνεργάτες του, μπορούμε να πούμε ότι βρίσκουμε κάποιες λύσεις και προσπαθεί η διοίκηση αυτή να βοηθήσει τουλάχιστον όσον αφορά το θέμα των επαγγελματιών. Τώρα, όσον αφορά τα έργα κλπ., αυτό θα το κρίνουν οι Θεσσαλονικοί στις γειτονιές τους και θα δούνε ακριβώς τι έχει επιτύχει αυτή η διοίκηση. Συνδέονται όμως τα πράγματα. Θέλω να πω, σε ένα μαγαζί ο άλλος θέλει απ' έξω έναν καλό ηλεκτροφωτισμό. Θέλει να είναι θέλει το πεζοδρόμιο να είναι ασφαλές. Βεβαίως. Θέλει καθαριότητα. Ναι, η καθαριότητα είναι ένα πρόβλημα στην πόλη. Ο συνάδελφος ο κύριος Ιακώβου που έχει αναλάβει και αυτός παλεύει ολημέρης. Αλλά να σας πω κάτι, και η ομάδα Ζέρβα, αυτή που λέμε η διοίκηση, επειδή είναι πάρα πολύ ετερόκλητη, δεν μπορεί να έχει μια αυστηρή διοίκηση. Τώρα, δηλαδή, αν εγώ είμαι κολλητός κάποιων καταστημάτων και τα οποία πάω να τα βάλει χέρι η δημοτική αστυνομία και πάρω τηλέφωνο. Καταλάβατε. Ναι, καλά, αυτά πάντα. Αυτά είναι. Δημιουργείται ένα πρόβλημα. Όπως και πρέπει να υπάρχει ισορροπία επαγγελμάτων, κατοικιών και χρήσης όλου του κοινόξου του χώρου όπως πρέπει. Ήταν βέβαια και για να τα λέμε και τα του Κέσσαρα, να αποείδουμε μάλλον τα του Κέσσαρα στο Κέσσαρι, ήταν και ο Κωνσταντίνος Ζέρβας θύμα της απλής αναλογικής. Ναι, βέβαια. Δεν φυσικά, ήταν τόσο εύκολο. Φυσικά, ήταν θύμα και όπως καταλαβαίνετε, με ένα ποσοστό που πήρε 12% του καταλογίζουν την πρώτη Κυριακή. Μιλάμε ότι στην ουσία δεν εκπροσωπεί το σύνολο των Θεσσαλονικαίων. Αν και μαζί του έχουν ενταχθεί και από την ομάδα Ταχιάου και από άλλους. Όλα αυτά τώρα. Η πόλη περνάει δύσκολα, έχουμε τα ζητήματά μας, έχουμε την εσωστρέφειά μας, έχουμε όμως και ένα επαγγελματικό επιμελητήριο, το οποίο υπηρετείται και το οποίο. Θέλω να ρωτήσω, πιστεύετε ότι έχει με το χέρι στην καρδιά ότι έχει ανταποκριθεί απόλυτα στο ρόλο του? Βιώνουμε, ζούμε την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Μιλάμε για ψηφιακές αναβαθμίσεις, μιλάμε. Το επαγγελματικό επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, που είναι ένας γίγαντας, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, είναι. Μπορεί να ακολουθήσει τους ρυθμούς αυτούς, μπορεί να τρέξει ή το έχουν ξεπεράσει οι εξελίξεις, κύριε Γεωργιάδη? Κοιτάξτε. Τον τελευταίο καιρό, το τελευταίο διάστημα, έχουν μπει καινούργιοι σύμβουλοι μέσα στη διοίκησή μας, οι οποίοι έχουν γνώσεις για αυτά τα θέματα και πραγματικά, μάλιστα, υλοποιείται και ένα πρόγραμμα τώρα αρκετά μεγάλο, ψηφιοποίησης όλου του οργανισμού. Το θέμα είναι κατά πόσον αυτό το επιμελητήριο που λέτε γίγαντας, το ακούει η κεντρική κυβέρνηση.
Δεν είναι θέμα δηλαδή. Θεσμικά είστε σύμβουλο. Θεσμικά. Θεσμικά. Ναι, καλά, θεσμικά είμαστε σύμβουλο. Πολλέ πατάτε, σα πληροφορώ, που έχουν γίνει, αν μα είχαν ακούσει, βγάζαν τι επιστολέ μα που έχουμε στείλει για διάφορα προβλήματα, δεν θα πέφτει η κυβέρνηση σε κάποια λάθη που έχει κάνει. Γι' αυτό ή τα έχει στα επιμελητήρια και τα ακού, ή δεν τα ακού. Εμείς, παρόλο που εγώ ξέρετε δεν ανήκω στην παράταξη του κυρίου Ζορπίδη, ο οποίος είναι επί πολλά χρόνια πρόεδρος, και κατόρθωσε να το αναβαθμίσει το επιμελητήριο, για να το πούμε, γιατί κάποτε ήταν άλλοι πρόεδροι συμπαθέστατοι, οι οποίοι ήταν, ξέρετε, ένας μικρός οργανισμός. Ο κύριος Ζορπίδης κατόρθωσε να το, με τη βοήθεια όλων μας, να τον προάγει και πραγματικά, ειδικά στον κορονοϊό, να σας πω κάτι, οι παλιοί σύμβουλοι που συντρέξαμε να βοηθήσουμε την κατάσταση, εισακουστήκαμε σε πάρα πολλά ζητήματα. Γιατί καλά. Και ο κ. Ζορπίδης κατάλαβε ότι πρέπει οπωσδήποτε να δοθούν λύσεις σε ορισμένες. Καλά, είστε και ο αρχαιότερος από την Ελλάδα. Εγώ είμαι ο αρχαιότερος. Βέβαια, είμαι ο αρχαιότερος. Ναι, ναι. Και ξέρω ακριβώς και τη λειτουργία του επιμελητηρίου, η οποία, να ξέρετε, στην ουσία δεν είναι συνδικαλιστική. Είναι αυτό που είπατε. Είναι θεσμικό όργανο. Είναι δημόσιος οργανισμός. Παρ' όλα αυτά, πολλές φορές οι υπουργοί, όχι οι τωρινοί, και δεν το ακούνε. Δεν το ακούνε. Δεν το ακούνε. Ή δεν θέλουν να το ακούσουν. Ή δεν τους βολεύει αυτά που λέμε. Δεν τους βολεύουν αυτά που λένε. Το θέμα είναι ότι σίγουρα θα θελήσουν να ακούσουν την γνώμη του λαού, καθώς φαίνεται πως σύντομα, κύριε Γεωργιάδη, έτσι ή αλλιώς πάμε σε κάλπες. Στο επιμελητήριο μιλάτε. Όχι, θα μιλήσω για τις άλλες. Οι κάλπες του επιμελητηρίου τέλη του 23. Είμαστε, θα είμαστε σε λίγο 6 χρόνια διοίκηση. Είναι άλλο από φαινόμενο. Από αναβολή σε αναβολή και αυτό άλλο αυτό φαινόμενο. Αυτό είναι φοβερό, να υπάρχει οργανισμός που μπορεί την εκλεγμένη διοίκηση να την παρατείνει όσο θέλει ο υπουργός. Και 10 χρόνια να μας άφηνε. Αυτό πραγματικά, γιατί. Δεν, εγώ είμαι πολύ κατά αυτού του πράγματος. Να μπορεί ο κάθε εκάστοτε υπουργός να παρατείνει την διοίκηση ενός οργανισμού που μιας διοίκησης που εκλέγεται από τους επαγγελματίες. Όπως και να έχει, εμείς ενημερώσουμε ότι σύμφωνα με τον τελευταίο τουλάχιστον νόμο, εκλογές από τις 12 Νοεμβρίου, 15 Νοεμβρίου μέχρι 15 Δεκεμβρίου. Εκεί θα γίνει. 23. Έχουμε ακόμα. Μέχρι τότε όμως θα έχουμε, κύριε Γεωργιάδη, εθνικές εκλογές. Και δημοτικές. Αυτοδιοικητικές, περιφερειακές, ό,τι θέλετε. Ρωτώ λοιπόν, εθνικές τις βλέπετε καταρχάς για Σεπτέμβριο. Εγώ τώρα μετά, γιατί βλέπω την κίνηση των κλιμακίων του κόμματος, δηλαδή πολύ έντονη, όχι απλές επισκέψεις με πολλούς υπουργούς, διάφορες περιοχές, νομίζω εκτιμώ ότι θα γίνουν το φθινόπωρο, φαίνεται. Με το χέρι στην καρδιά πάλι, γιατί πάντα είστε άνθρωπος ευθύς. Είμαι. Αν υπήρχε μια πιο σοβαρή αντιπολίτευση στη χώρα, θα ήταν καλύτερη και η κυβέρνηση. Λένε πολλοί δηλαδή ότι ακριβώς επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εξαιρετικά μαλθακός ή εν πάση περιπτώσει επιλέγει λάθος αντιπολιτευτικές πρακτικές και η κυβέρνηση έχει ατονίσει. Δεν τρέχει όπως θα έπρεπε. Να σας πω κάτι. Εγώ εκτιμώ ότι αν υπήρχε ένας πιο ισχυρός αντιπολιτευτικός πόλος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έδειχνε ακόμα περισσότερο τις ηγετικές του ικανότητες. Δηλαδή, όταν σε ζορίζουν, ανάλογα πώς σε ζορίζουν, και εσύ δείχνεις τις ικανότητές σου. Σήμερα, εγώ πιστεύω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει κάνει. Έχει εξαιρετική εκπροσώπηση του κράτους και προς τα έξω. Ναι, το είδαμε και σήμερα και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το σημαντικό είναι να αρχίσει και ο ίδιος και το περιβάλλον του να ακούει και τα προβλήματα του απλού λαού. Του απλού λαού. Από το «δεν έχω νερό στο χωριό μου» είναι σημαντικό. Θα σας πω, αείμνηστος ο πρόεδρος, ο Ντίνος Μητσοτάκης, ήξερε πρόβλημα υδροδότησης, μου κάνει εντύπωση γιατί το έχω ζήσει, του νομού Εύρου. Κάπου μια κοινότητα. Δηλαδή ο ίδιος το θυμότανε ή ασχολιότανε. Διακρίνεται δηλαδή κάποια ψήγματα λαζονίας σε κάποια κυβερνητικά στελέχη. Δεν μιλάω για τον Πρωθυπουργό. Δεν μιλάω για τον Πρωθυπουργό, μιλάω για το περιβάλλον πιθανόν, το δεύτερο περιβάλλον του κλπ. Ασχολείται με την μεγάλη εικόνα και όχι με την καθημερινότητα. Γιατί ξέρετε, ο Έλληνας θέλει την καθημερινότητά του. Θέλει. Η καθημερινότητα. Ο ΣΥΡΙΖΑ τι κάνει, αντιπολιτευτική τακτική, βρίσκει ένα θέμα. Ας πούμε, εγώ είμαι τώρα δυσαρεστημένος, ξέρω εγώ, με την επιστρεπτέα προκαταβολή. Αρχίζει και λέει για την λαϊκισμός είναι αυτό. Ενώ θα μπορούσαν πολλά στελέχη της κυβέρνησης λίγο να ασχοληθούν με την καθημερινότητα. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω συμφωνείτε, δεν γλιτώνουν με τη δεύτερη κάλπη. Είναι πολύ δύσκολο το στοίχημα της πρώτης κάλπης. Είναι δύσκολο πολύ. Εκτός βέβαια να καταλάβει ο ελληνικός λαός ότι σε αυτή τη φάση, είτε γίνουν τώρα οι εκλογές ή μετά, πρέπει οπωσδήποτε να ενισχυθεί η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας για να μπορέσει να ανταπεξέλθει τα προβλήματα που είναι πολύ σοβαρά το χειμώνα που έρχονται. Ήδη φαίνονται εμείς στην αγορά, ξέρουμε για την αύξηση τιμών στα αγαθά, στην ενέργεια. Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση και βλέπω και τον κορονοϊό τώρα σιγά-σιγά. Θεργεύει. Θεργεύει. Άρα πάμε για ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Πολύ δύσκολο.
Οπότε, άμα δεν έχει δυνατή λαϊκή εντολή μια κυβέρνηση, καταλαβαίνει ότι θα αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα. Κύριε Γεωργιάδη, δεσμεύεστε δημόσια πώς θα ξαναπούμε. Όποτε θέλετε και για πολλά άλλα θέματα. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την παρουσία σας σήμερα στην Ελλάδα. Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ. Φίλες και φίλοι, ήταν ο κύριος Λευτέρης Γεωργιάδης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, πρόεδρος της Αρμόδιας Επιτροπής Αγοράς. Πάμε να πάρουμε μία ανάσα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε ευθύς αμέσως.